Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι επισήμως η πρώτη μέρα του εβδομάδου αποσχολησιμότητα στην Εντεράνια Πόλη. Σας καλωσορίζουμε όλους. Χαιρόμαστε πολύ που παρά τη δυσκολία μετακίνηση είστε οι περισσότεροι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς θα μπορέσετε να κτίσετε ένα καλό βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε και να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις μιας συνέντευξης προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε τη δουλειά που θέλετε. Για τον λόγο αυτό, καλωσορίζουμε τις κυρίες Ιωάννα Παπαγγελή και Άννα Βενιέρη. Είναι μέλη της ομάδας του Skywalker, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε και αν δεν γνωρίζετε θα μάθετε. Το Skywalker είναι από τους δημοφιλέστερους διαδικτυακούς τόπους έβρεσης εργασίας. Θα μας δώσουν λοιπόν τα φώτα του σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Δίνω το λόγο στις κυρίες. Γεια σας παιδιά από μένα, να σας καλωσορίσω. Το όνομά μου είναι Μιγέλη Άννα. Είμαι μέλη της ομάδας του Skywalker. Σήμερα θα μιλήσω για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι το βιογραφικό σημείωμα, η συνοδευτική επιστολή της συνέντευξης. Θα σας μιλήσει για το λίγο σε κάποια πράγματα και θα συνεχίσουμε και σε λίγο μαζί πάλι. Γεια σας από μένα, να σας καλωσορίσω. Το όνομά μου είναι Σταφυλία Ιωάννα, είμαι και εγώ μέλος της εταιρείας Skywalker. Για όσους δεν γνωρίζουν το πρώτο ελληνικό site μέσος εργασίας, όπως είπε η κυρία Μενιέρη, θα συζητήσουμε το βιογραφικό σημείωμα που συνοδεύτηκε και στην εργατική της συνέντευξη. Αν θέλετε, νομίζω να συζητήσω. Ωραία. Το αίσθημα να τα πούμε είναι λίγο πιο γρήγορο. Ωραία. Το κακό σε αυτό είναι ότι δεν θα διαθέσει πάνω από 1-2 λεπτά για να μελετήσει το καθένα από αυτά. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, την ώρα που συνδυάσουμε το βιογραφικό μας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό θα το διαβάζει, πρέπει να σχηματίσει μέσα σε αυτό το συντομοχρονικό διάστημα μία σαφή εικόνα για τις γνώσεις και τις ικανότητές της. Ας δούμε λοιπόν τη δομή του βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει τα προσωπικά μας στοιχεία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική μας εμπειρία, την ατομική γνώση, ατομικές δεξιότητες και ικανότητες και τέλος τις στατικές επιστολές, εάν και εφόσον τις διαθέτουμε. Ας δούμε λοιπόν τους τύπους βιογραφικών σημειωμάτων. Είναι δύο τύποι βιογραφικών σημειωμάτων. Είναι το θεματικό βιογραφικό σημείωμα, όπου είναι οικείο σε όλες τις κρίσεις, είναι αυτό που συνήθως θέλουμε, και θα σας αναλύσω στη συνέχεια τον επόμενο τύπο βιογραφικού. Εδώ βλέπετε το θεματικό βιογραφικό σημείο. Λοιπόν, καταρχήν, η φωτογραφία είναι προαιρετική. Δεν βάζουμε, προσέχουμε αν μας το ζητήσουν οι εταιρείες, καθώς το βάζουμε. Αν δεν θα σας ζητήσουμε και θελήσουμε να βάλουμε, προσέχουμε πώς θα είναι η φωτογραφία μας. Μην είναι από μια καρδιά στην προσοχή σου, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ξεκινά. Πάνω, το όνομά μας. Εδώ, Μελίνα Παπαδοπούλου. Τα προσωπικά στοιχεία, πώς είναι ξέρει ο άνθρωπος που το διαβάζει και ποιο θα επικοινωνήσει. Ημερομηνία γέννησης, 17/7/1980, τη διεύθυνση μας, τα αρεστά που λέγεται σε Ευρωτήκη, ξέρουμε για το έτσι λόγο σε ρέχει αυτή και η μέλη. Συνεχίζουμε με την εκπαίδευση. Ξεκινάμε λοιπόν χρονολογικά, 1/2006 έως 6/2008, αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, έχει σπουδάσει. Και επίσης διαβάζουμε και τούτο. Από πού έχει αποκτήσει, από ποιο κολέγιο, από ποιο πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα εδώ είναι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Καλό είναι εδώ να γράψετε όλη την επωνυμία του Πανεπιστημίου του Κολεγίου. Αυτό μπορείτε να γράψετε και κάποια κύρια μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει. Αγγλικά, αγγλική λογοτεχνία, φιλοσοφία,
μετάλλια. Το επόμενο βήμα είναι να φτάσουμε, μέχρι και το λίθιο. Δεν πάμε πίσω, δεν τον ενδιαφέρει να. Συνεχίζουμε λοιπόν και την επαγγελματική εμπειρία. Τι έχουμε αποκτήσει. Μπορεί να είναι κάποια πρακτική άσκηση. Μπορούμε να την κατατάξουμε. Μπορεί να είναι ενδιαφέρει και εδώ είναι η γραμματική υποστήριξη του εισιτηρίου. Πάλι με χρονολογίε 11 Οκτωβρίου του 2004 έως 2 Απριλίου του 2005. Τα καθήκοντα επίσης που έχουμε κάνει, τα καταγράφουμε, τα καθήκοντα είχαμε. Οργάνωση τμήματων και χρονοδιαγράμματος. Επίσης, βάζουμε και στην εταιρεία την οποία έκανα. Ολόκληρη την επομονή είναι τα γραμματογραφία εδώ. Σεμινάρια και άλλε δραστηριότητε. Με άλλε ειδικέ γνώσει που είχαμε πριν. Αν είναι αυτό, μπορούμε να βάλουμε να έχουμε παρακολουθεί σε κάποιο σεμινάριο, κάποιο συνέδριο, οτιδήποτε. Βάζουμε όμως την τεχνολογία που το παρακολουθήσαμε. Δεύτερο του 2007, σεμινάριο αγγλικής νομικής ορολογίας. Ενδέχεται του 2006, σεμινάριο με θέμα μετάφραση και διευθυνία. Συνεχίζουμε με τις ξένες γλώσσες. Εκεί πρέπει να σας να τον πληροφορήσουμε ότι γνωρίζουμε κάποια ξένη γλώσσα και ότι έχουμε κάποιο πιστοποιητικό. Καθώς επίσης και το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι γνώσεις λοιπόν είναι υπολογιστή, το έχουμε κάποια προγράμματα. Τα γράφουμε σαφώς, αν έχουμε κάποιο πιστοποιητικό, εδώ είναι Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, Android. Και εδώ μας λέει ότι έχει κάποιο πιστοποιητικό στην νομική συγγένεια. Γνώση στα προσόντα, όπου εκεί, στοιχείο πιάνο, μπορεί να είναι συγγραφή βιβλίου, μπορεί να είναι από οτιδήποτε. Θα το παραγράψετε λοιπόν. Περνάμε λοιπόν και στον άλλο τύπο βιογραφικού σημειώματος, όπου είναι το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα. Ας πάμε να πούμε λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα. Υπάρχουν πολλές χώρες και πολλές υποδόσεις παράλληλα, και χώρες ενώ του εσωτερικού και δίστα του εξωτερικού, όπου θέλει να έχει περισσότερες απαιτήσεις σχετικά με την αποστολή και τη σύνδεξη του βιογραφικού σημειώματος. Δηλαδή, μπορεί να θέλει πιο πολύ λεπτομερή στοιχεία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε ένα ενιαίο τύπο βιογραφικού σημειώματος, που μπορεί να ανατρέξει ο κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να στείλει και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το βιογραφικό του. Πάμε να πούμε λοιπόν πώς είναι ένα ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείο. Ξεκινάμε με τις προσωπικές πληροφορίες. Εκεί απαρτίζονται από όνομα και φόρμα, το βάθος του πληροφορία, διεύθυνση, καρδιά του Μπέκα, τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε εκεί ένα GR5526. Θα βάλετε και το δευτερολογικό κώδικα της περιοχής σας. Δεν μας έχουν λεπτομερή λοιπόν, όπως βλέπετε, στοιχεία. Τηλέφωνο, κινητό σταθερό διαθέτε, πάτε. Εάν το διαθέτητο γράφετε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτό που έχει, τυπικότητα, ελληνική ή οτιδήποτε έχει αποκτήσει ο καθένα, ημερομηνία γέννησης, πολυγράφος εδώ, 17 Ιουλίου 1980, καθώς και το φύλλο, τελικό, αρσενικό. Συνεχίζουμε με επιθυμητή θέση εργασίας ή τομέας απασχόλησης. Εδώ, όταν θα το στείλουμε στον άνθρωπο, τον υποδότη, θα πρέπει να ξέρει με τι θέση θα ασχοληθούμε. Εδώ, ο συγκεκριμένο θέλει να κάνει συγκεκριμένο. Επαγγελματική πείρα. Χρονολογίες, οπωσδήποτε. 11 Οκτωβρίου 2004 έως 2 Απριλίου 2005. Απασχόληση ή θέση που κατήχετε. Ποια ήταν η θέση σε αυτή την επιχείρηση, εταιρεία, γραμματική υποστήριξη του εισιτηρίου. Κύριε δραστηριότητες και αρμοδιότητες, τις οποίες είχαμε εκεί. Οργάνωση τμήματων και χρονοδιαγράμματος. Καθώς εκεί θα βάλετε και την επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη. Πλάνοντας αν θα έστειλω, κοιτάει την 13, πάρει και την ερωτικό σηκώτικα, Θεσσαλονίκη. Τύπος ή τομέα της ιδιότητας. Τι τύπος επιχείρησης είναι, το δυστήριο του ξένου γλωσσών. Συνεχίζουμε εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρονολογίες και πάλι. 10 Σεπτεμβρίου του 2008 έως 15 Ιουλίου του 2003. Τίτλος του πιστοποιητικού διπλώματος. Εκεί θα πρέπει να γράψουμε αυτό το πιστοποιητικό μας. Ολογράφος. Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία. Κύρια θέματα, επαγγελματική
μαθητές της Θεόπης. Επικοινωνία στα αγγλικά, γνωριμία με την αγγλοσαξονική ιστορία, αγγλική και αμερικάνικη λογοτεχνία. Εδώ θέλουμε να μάθει ο εργοδότης ενδιαφέρει να μάθει αυτό που έχετε παρακολουθήσει και με τι ασχοληθήκατε στο Πανεπιστήμιο που διατίθεται στο Επολυμία κύριος του οργανισμού που πάρει την εκπαίδευση και κατάρτιση, πάρει στο Ιερό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί που να μάθουν την επωνυμία ακριβώς του Πανεπιστημίου. Και συνεχίζουμε με ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Μυθική γλώσσα και η μυθική μας γλώσσα, ελληνική. Τι έχει υποθέσει, έτσι. Άλλες γλώσσες. Βλέπετε από κάτω γράφει αυτοαξιολόγηση. Αυτά τα δύο έχουν μαζί για τον λόγο ότι αν γνωρίζουμε αγγλικά γαλλικά, πρέπει ακριβώς από κάτω να αυτοαξιολογηθούμε με βάση πόσο καλά κατανοούμε τη γλώσσα αυτή, πόσο καλά τη μιλάμε και πόσο καλά γράφουμε αυτή τη γλώσσα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες. Επικοινωνικές ικανότητες μπορεί να έχει κάποιος. Ορθοδοτικές δεξιότητες και ικανότητες. Αρχικός ομάδας μπορεί να είναι σε ποδόσφαιρο, μπορεί να τα σχολούν πιο πολύ, οτιδήποτε άλλο. Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες. Καλή γνώση χάρτων υπολογιστών. Εδώ δείχνει να κάνει και με κοινωνική έργαση επίσης. Δεξιότητες πληροφορικής. Εδώ αφορά καθαρά ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική. Αν γνωρίζουμε κάποια προγράμματα, αν πόσο καλά θα γνωρίζουμε, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Microsoft Office. Επίσης, και ποια προγράμματα γνωρίζουμε. Άρα, καλλιτεχνικές δεξιότητες, συμμετοχή σε ομάδα θεάτρου, αναφέρεται ότι αυτό έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά, μουσική, γραφή, σχέδιο, οτιδήποτε. Άλλες δεξιότητες. Εδώ μπορείτε να βάλετε τα χόμπι σας. Ότι έχει το καθένα μας πάρει. Και άδεια οδήγηση, εδώ θα βάλετε το τύπο της άδειας οδήγησης που γνωρίζετε. Καθώς επίσης φτάνουμε και στο τέλος, όπου είναι η γνώση της πληροφορίας. Εδώ θα βάλετε ό,τι σεμινάρια, συνέδρια και θα παρακολουθήσετε. Και καθώς και πώς θα παρακολουθήσετε. Και τελείως παραδείγματα. Λοιπόν, ό,τι είπαμε παραπάνω, εκεί πρέπει να το αποδείξουμε. Δηλαδή, να έχουμε έγγραφο, πιστοποιητικά, το δίπλωμά μας. Και θα πιστοποιούμε όλα εκεί. Εννοείται ότι βάζουμε πρωτοτυπίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουμε τα πρωτότυπα. Έχουμε πολύ τέλειες. Έχει κάποιος κάποια πορεία πάνω σε αυτά, κάτι, έστω. Γίνατε χτες. Είναι με κεφαλαίο
χαρακτήρες, είτε με πιο έντονα γράμματα είτε με υπογραμμισμένα. Καθώς επίσης να φαίνεται ότι το έχουμε προσαρμόσει στα δεδομένα της συγκεκριμένης εταιρείας. Να μην ξέρετε ότι στέλνουμε το ίδιο μοτίβο σε όλες τις εταιρείες. Αυτό τώρα που πρέπει να αποφεύγουμε τι είναι. Δεν θα πρέπει να κουμπώνουμε το βιογραφικό μας σημείωμα με καλλιτεχνήματα, με διάφορα σχέδια. Ακόμα και οι εργοδότες προτιμούν τα απλά και τα παραδοσιακά βιογραφικά. Δεν θα πρέπει να αντιγράφουμε βιογραφικά σημειώματα άλλων, να μην βάζουμε υπογραφή στο βιογραφικό μας σημείωμα, αλλά ούτε και φωτογραφία, παρά μόνο εφόσον μας ζητεί. Επίσης, να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις προσωπικές αντωνυμίες, δηλαδή εγώ εργάστηκα στην τάδε εταιρεία. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες φράσεις, συγκράτω με το ρήμα εγώ εργάστηκα στην τάδε εταιρεία. Και όσο μπορούμε και είναι εφικτό, να αποφεύγουμε πολλά σημεία στήριξης και άλλα. Πάμε να πούμε λίγο πιο αναλυτικά στο θεματικό που είδαμε και προηγουμένως, πώς μπορούμε λίγα να το αναλύσουμε. Να πούμε ότι οι βασικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος είναι οι τρεις πρώτες. Προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία. Τα υπόλοιπα μπορούν να θεωρηθούν και προαιρετικά. Πριν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε, να σας αναφέρω ότι αν κάποιος έχει κάνει κάποια τεχνική απασχόληση ή κάποια κάποια διάσκεψη ή οτιδήποτε που μπορεί να θεωρήσει ασήμαντο, θα πρέπει να τα βάσουμε όλα γιατί μπορεί να είμαστε ένα ασήμαντο για τον εργοδότη, ακόμα και λεπτομέρεια έχει την ίδια διαφορά. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφουμε. Τα προσωπικά στοιχεία αναφέρουμε το ονοματικό λοιπό μας και αίσθηση, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς επίσης και email. Τώρα, αν κάνουμε αίτηση στο εξωτερικό, γράφουμε και ειδικότητα. Η οικογενειακή κατάσταση, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος γέννησης είναι προαιρετικά, οπότε αν θέλει να τα γράφουμε. Αν μιλάμε τώρα για άντρες, γράφουμε την στρατιωτική θητεία μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί. Πάμε μετά στην εκπαίδευση. Ξεκινάμε πάντα από το τελευταίο κύκλο σπουδών και πηγαίνουμε στο πιο παλιό. Γράφουμε τι γνώσεις έχουμε από ηλικιακές σπουδές, τριτοβάθμιες σπουδές, αλλά δεν γίνανε προς τα πίσω δημοτικές και γυμνασιακές σπουδές. Γράφουμε ημερομηνία εισαγωγής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο κολέγιο και πότε αποφοιτήσαμε, καθώς επίσης και το βαθμό του πτυχίου μόνο αν είναι αξιόλογος, αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό να το γράψουμε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι στην εκπαίδευση, αν κάποιος έχει συμμετάσχει σε προγράμματα καλλιτεχνικής φοιτητών, μπορεί επίσης να πάρει τη συγκεκριμένη ενότητα. Μετά πάμε στην επαγγελματική εμπειρία. Εδώ γράφουμε πότε θα δουλέψει, πόσο καιρό δουλέψει με συγκεκριμένη εταιρεία ή επιχείρηση. Αν τώρα έχουμε δουλέψει πολύ μεγάλο διάστημα, γράφουμε μόνο τα έτη. Αν έχουμε δουλέψει για σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γράψουμε και τις μήνες. Από τον Ιούλιο του 10 μέχρι τον Δεκέμβριο του 10. Γράφουμε πού δουλέψαμε, το τίτλο της θέσης που είχαμε και το όνομα του εργοδότη. Και ποια είναι τα καθήκοντά μας για να μπορεί να πάρει κάποιες πληροφορίες στους εργοδότες και εμάς. Μπορούμε επίσης στην συγκεκριμένη ενότητα να γράψουμε και πρακτική άσκηση ή εθνική εργασία. Μετά πάμε στα σεμινάρια, είτε σεμινάρια είτε συνέδρια που έχει παρακολουθήσει κάποιος μπορεί να τα γράψει στην συγκεκριμένη ενότητα. Γράφουμε. Πού παρακολουθήσαμε το όγκο διεξαγωγής σεμιναρίου, η ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου, τον τίτλο σεμιναρίου που παρακολουθήσαμε, καθώς επίσης και στην Κορέα. Ξένες γλώσσες. Στις ξένες γλώσσες γράφουμε ό,τι ξένες γλώσσες γνωρίζουμε, τι στοιχείο έχουμε ή σε τι επίπεδο γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα και πάντα ξεκινάμε από τη ξένη γλώσσα που γνωρίζουμε καλύτερα. Για άλλες γνώσεις αφορά ό,τι άλλες συγκεκριμένες γνώσεις έχουμε, όπως η παραδότηση που γνωρίζουμε γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γράφουμε τι προγράμματα γνωρίζουμε. Μετά πάμε και επίσης υποτροφίες. Αν έχουμε διακριθεί κάπου, γράφουμε το λόγο που διακριθήκαμε. Καθώς επίσης και τον φορέα. Αν είμαστε μέλος των δημοτικών συλλόγων ή δώσεων, μπορούμε πάλι να το αναφέρουμε. Στα προσωπικά ενδιαφέροντα γράφουμε τα χόμπι μας, με ποια σχολή μας θα διαρκεί τον χρόνο. Και καλό, παρόλο που είναι προαιρετικό, μπορούμε να το γράφουμε γιατί έτσι μπορεί να καταλάβει ο εργοδότης κάποια πράγματα για την προσωπικότητά μας. Και έχουμε στο τέλος τις συστάσεις και τις αρχές της προσχολής. Και ποια είναι η διαφορά τους. Οι συστάσεις είναι κάποια πράγματα που μπορεί να πει ο πρώην καθηγητής μας ή ο πρώην εργοδότης μας στο μελλοντικό μας εργοδότη για την προσωπικότητά μας και για την εκπαίδευσή μας. Στην ουσία γράφουμε τον ονοματικό όνομό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του για να μπορεί να επικοινωνήσει ο μελλοντικός εργοδότης μας μαζί του. Δεν γράφουμε τα στοιχεία του πρώην.
εξετάσει για θέσει του εκτό προσωπικού. Οι συστατικέ επιστολέ είναι κάτι παρόμοιο, αλλά είναι κάτι πιο προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, πάλι, και ο πρώην επιμηθητή μα και ο πρώην εργοδότη μα αναφέρει για την προσωπικότητά μα και την εκπαίδευσή μα κάποια πράγματα, αλλά γράφοντά τα σε μια επιστολή. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να επισημάνουμε το γραφικό μα σημείο μα σε στατικέ επιστολέ, πάλι μπορούμε να γράψουμε σε στατικέ επιστολέ για θέσει μα εκτό προσωπικού. Εδώ τελειώσαμε με την Ιωάννα και το βιογραφικό σημείωμα. Και θέλουμε τώρα να το κάνουμε λίγο σαν σκισούλα. Να γράψετε, αν έχετε μία πολλή χαρτί για να στείλω μπροστά σα. Θέλω να είσαστε ανά δύο. Έχετε περίπου μισή ώρα να φτιάξετε ο ένα το βιογραφικό σημείωμα του άλλου απέναντί σα. Θα κάνετε δηλαδή ο ένα το ίδιο στον άλλο. Θα πρέπει να είστε το θεματικό βιογραφικό σημείωμα. Και να είναι μία σελίδα. Ο ένας από ένα θα κάνει το ίδιο σκονάριο, μία σελίδα. Γιατί το συγκαλύτερο θα είναι. Γιατί το μάθημα του σκονάριο, το ένας θα κάνει το ίδιο σκονάριο, γιατί το και ο άλλος. Όνομα, στάθηκα στην Δημητρίου, ημερομηνία γέννηση 6-9-1994. Email, στάθηκα. Μονάχα 6-9-7. Εκπαίδευση. Πρώτα ατσάκι του Λύκειου Ψυχικού, έτος 2009-2012. Mediterranean University College Computer Gear 1, 2012 και μετέπειτα. Ξένες γλώσσες. Παλή γλώσσα αγγλικών κατά το στοιχείο SE και ECCE. Βασική γνώση ρωσικών. Ιθαλοποιητική γνώση γερμανικών κατά το στοιχείο B1. Προσωπικά ενδιαφέροντα. Μουσική, γνώση κιθάρας, μοντελισμός, μέλος συγκροτήματος τραγουδιστής, ασκητής ταϊκοντό, λεζόνι, ενασχόληση με τηλεοτεχνία, περιοχή μου στο μέσο, συστατικής επιστολής και διαθέσιμη συναντών ενδυμάτων. Ονοματεπώνυμο Αλέξανδρος Κουκοβίσης, ημερομηνία γέννησης 2 Μαρτίου 1991. Είμαι τηλέφωνα διαβάζω λόγους πάνω να αναφέρω. Εκπαίδευση. Τρίτον για την πολύ και μητού, δίπλωμα μαγειρικής επίδυσης 2009-2011. Με εταιρεία University College Computing Gear 1 2012 και μετέπειτα. Επαγγελματική εμπειρία, πρακτική εξάσκηση, ξενοδοχείο Ελλούντα Μπίτσα κ. Νικολάου Κρήτης, Μάιο με Ιούλιο 2010. Στη θέση του μαθητευόμενου. Ξένες γλώσσες, πολύ καλή γλώσσα αγγλικών, κάτω από τους Λόρεν, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και καλή γνώση ιαπωνικών, κάτω από τους στοιχείου Ιεκτρία. Άλλες γνώσεις, έπειρος χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόγραμμα Microsoft Office, πίσω από το 2010 και 2012, βάσει γνώση της CSAR. Διακρίσεις, πρόεδρος του τμήματος, έτος 2012-2013. Αποτελεσμός, ανάλυση αποτελών βιβλίων, κριτική κομιτεία ελεκτρονικών υπολογιστών και μουσική. Συστάσεις και συστατικές επιστολές είναι διαθέσιμες κατά την ετοιμότητα. Θέλω να σηκώσω. Θέλω. Αυτή είναι η δύο.
Προσεκτικά ενδιαφέροντα μέσα τη εθνική ομάδα του Σπέλου, συστάσει τι οποίε εξελέγει για την εθνική ομάδα του Σπέλου. Για τον οποίο το λόγο δεν
χρειάζεται να κάνει κάποια καινή θέση. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μην με ρωτήσει, να μην κρατήσει η ενεργή και όταν θελήσει να θελήσει κάποια θέση εργασία, τότε να ανατρέξει το αρχείο του, να την ξαναμελετήσει και να μα καλέσει. Α πούμε, τη δομή τη σχηματευτική επιστολή. Η δομή λοιπόν τη σχηματευτική επιστολή είναι απλή και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αποστολέου. Τα προσωπικά, την ημερομηνία αποστολή, τα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη, πρόλογο, κυρίω θέμα και επίλογο. Στη συνέχεια, θα δούμε ένα υπόδειγμα σχηματευτική επιστολή. Μην το θέσετε ως ότι αυτό είναι ακριβώς ένα υπόδειγμα, οπότε αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν πολλά υποδείγματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να τελειώσουμε αλλιώς. Κοιτά, ενδεικτικά λοιπόν, να σας πω. Όπως σας είπα, βάζουμε πάνω δεξιά είναι τα προσωπικά στοιχεία. Το πώς τελειώσουμε. Με λίγα από τα πούλια, καλά έσκαγε τα κατεύθυνση, τηλέφωνο, email. Συνεχίζουμε βάζοντας την ημερομηνία αποστολή. Αθήνα, 5 Δεκάτου 2012. Είτε μπορούμε να την γράψουμε καλύτερα όπως είναι γραφτή 5 Νοεμβρίου του 2012. Ολογράφηση. Στη συνέχεια, ξεκινάμε. Βάζοντας τα στοιχεία του αποστολή. Τι πόση κυρίου ή κυρία, το όνομα της, το όνομα του εργοδότη, πιθανώς, αν γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο εργοδότης, ή κάποια εκπροσώπηση της εταιρείας. Η πόση κυρίου, αν τη διάρκεια για να είναι εκδοτικός οίκος, δηλαδή είναι η επωνυμία της εταιρείας, και η διεύθυνση. Αρχή του γεωργίου 4. Ξεκινάμε λοιπόν. Αξιόπιστη κυρία και διάρκεια. Ξεκινάμε κυρία και κυρία, αντίστοιχα. Σας γράφω για να σας προσωπήσω το ενδιαφέρον μου για μελλοντική απασχόληση της εταιρείας. Είμαι απόφοιτη της ελληνικής λογοτεχνίας του Αριστοτέλη Πανεπιστημίου. Με ενδιαφέρει η δεύτερη ο πλάνο λόγω τη διευθυνσή αλλά και επειδή πιστεύω ότι είναι ένα χώρο με προοπτικέ εξέλιξη. Έχω διαβάσει κατά καιρού άρθρα και δημοσιεύσει σχετικά με του σκοπού και τι δραστηριότητε τη εταιρεία. Αυτό λοιπόν εκεί, να σταθώ λίγο εκεί και να σα πω ότι στην περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει κάποια θετικά δημοσίευση, εννοείται ότι δεν τη γράφει. Γιατί πολύ απλά δεν ελπίζει τη διάβαση πρόσφατα. Έχει δει κάπου, πού, σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο site. Πού το έχει βρει αυτό. Οπότε αν το γράψουμε, είμαστε σύντροι για τα γραφόμενά μα. Και εν τέλο, έστω πλέον το βιογραφικό μου σύνθημα και βρίσκουμε πάντα στη διάθεσή σα για μια συνάντηση για την εμπέλεια που είναι. Ευχαριστώ τον πρωτέρα με εκτίμηση με ελληνικό παδοπούλ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι. Ή βάζουμε ελληνικό παδοπούλ, ή αλλιώ βάζουμε υπογραφή, αλλά μόνο στην περίπτωση που θα τη στείλουμε τα επιδρομικά. Αλλιώ, αν το ελληνική τέχνη και δεν τη στείλουμε τα επιδρομικά, το όνομά μου, Ελλήνο Κουρκούλου, όχι το Εγώ εδώ, έχω τελειώσει με τα στοιχεία για τη σημαντική επιστολή. Κάτι καταλάβατε καλά, κάτι. Δεν ακούσαμε. Πώ θα το αφήσουμε, γιατί μα το περιοχικό, πάμε μια τελευταία. Ακριβώ. Βιογραφικό. Η σημαντική επιστολή μαζί τα δύο. Απλά θα με δει ο συνήθως να μην τα στέλνει το να γράψουμε, αν είναι αυτά τα
κάποιες εκφράσεις που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν ξεκινάμε μια συμμετοχική επιστολή είναι αξιότιμη, κύριε ή κυρία, βάζουμε το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη. Αν τον αναγνωρίζουμε, ονοματεπώνυμο ή το φίλο του παραλήπτη, χρησιμοποιούμε κυκλικό, λέγοντας αξιότιμη κύριε. Λέμε μετά, ως εκδήλωση του ενδιαφέροντός μας για τη θέση και πάλι τη θέση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκφράσεις όπως είμαι ή Άννα Δενιέρη και ενδιαφέρομαι για τη θέση της υπεύθυνης σχολήσεων, ας πούμε, που δημοσιεύσατε σε αγγελία στην τάδε εφημερίδα. Ή αν απαντάτε σε αγγελία, μπορούμε να γράψουμε ως ανταπόκριση στην αγγελία σας σχετικά με τη θέση της υπεύθυνης σχολήσεων, που δημοσιεύσατε σε αγγελία στο τάδε site, στην τάδε εφημερίδα, θα ήθελα να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου και φυσικά το βιογραφικό μου σημείωμα. Καλό θα είναι πάντα να κλείνουμε για την οποία θέση θεωρώ ότι έχετε κατάλληλα ποσότητα. Πάμε μετά στο κυρίως μέρος. Κυρίως μέρος αποτελείται από 2 με 3 μικρές παραγράφους. Δείχνει τις γνώσεις μας, τις σπουδές μας και τις ικανότητές μας. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε η κατάλληλη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, γράφουμε δηλαδή τι γνωρίζουμε, και μπορούμε επίσης στο συγκεκριμένο κομμάτι να γράψουμε κάποια πράγματα που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία και όχι μόνο για τη θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει. Και μετά θα έρθουμε στον επίλογο. Στον επίλογο, το κυρίως λόγος είναι ο πρόλογος. Πρέπει να είναι πάλι 2 με 3 γραμμές. Θα πρέπει να υπενθυμίσει στον εργοδότη το ενδιαφέρον μας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Θα πρέπει να γράψουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς επίσης και εμείς όσοι μπορείτε να επικοινωνήσετε ο εργοδότης μαζί μας. Τον ευχαριστούμε και του γράφουμε ότι χρησιμοποιούμε ή επισυνάδουμε το βιογραφικό μας σημείωμα, αλλά και τον τρόπο που στέλνουμε. Επίσης, όπως είπε η Άννα, αν το στέλνουμε με εκδρομείο, βάζουμε υπογραφή. Αν απλά το στέλνουμε με email, γράφουμε τον αρχόνικό μας. Και πριν την αποστολή, τσεκάρουμε πάλι για τη γνώση τεχνικά και υπογραφικά λάθη. Πάμε να δούμε μερικά tips τι πρέπει να προσέχουμε και τι να αποφεύγουμε στη συνοδευτική επιστολή. Λοιπόν, η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι γραμμένη στο ίδιο χαρτί και στο ίδιο χρώμα και το βιογραφικό μας σημείο. Μπορούμε, αν θέλουμε, να γράψουμε χρονολογικά, απλά είναι κάτι το οποίο θα αποφεύγουμε συνήθως. Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε κουκίδες, αριθμίσεις, έντονα γράμματα, πλάγια και υπογραμμισμένα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί, γιατί είναι ένα βασικό συστατικό, απλά σε σημείο που να μην το παρακάνουμε, πάντα με νερό. Θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική, να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα. Και θα πρέπει να φαίνεται ότι πιστεύετε στη συγκεκριμένη εταιρεία, ότι δεν χρησιμοποιούμε την ίδια συνοδευτική επιστολή για όλες τις εταιρείες. Και επίσης θα πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε ενήμεροι για το κλάδο της εταιρείας που προωθούμε το βιογραφικό μας σημείο. Αυτά τώρα που πρέπει να αποφεύγουμε είναι φιλοφρονήσεις και υπερβολικά ευνοϊκούς χαρακτηρισμούς υπέρ της εταιρείας. Υπερβολικές αναφορές σχετικά με τις γνώσεις μας και τις ικανότητές μας. Πιθανόν αδυναμίες και ελλείψεις που έχουμε. Προσωπικά κίνητρα, καθώς και ίδια πράγματα που υπάρχουν στο βιογραφικό σημείωμα, να μην τα καταλαμβάνει στη συνολική επιστολή, γιατί είναι στο πράγμα του εργοδότη. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε τη συνολική επιστολή. Θα είχαμε συγκρατή. Ωραία. Και θα περάσουμε στο τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι, που είναι η συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε. Καλό θα είναι να έχουμε κάνει μια στοιχειώδη προετοιμασία πριν πάμε εκεί
δεν μεταφράσουμε το άγχος μας, αλλά να συνεδριαστεί δηλαδή. Πώς μπορούμε λοιπόν το κάνουμε από μωρούς και μόνο να μάθουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας. Όπως τον αριθμό των εργαζομένων που την απαρτίζει, τους κορυφαίους διευθυντές, ποιοι τη μίλησαν, εάν μέσα στην επιχείρηση έχουν γίνει και όλες τις ανακατατάξεις. Γιατί εννοώ. Έτσι ξεκινήθηκε με βιολογικά προϊόντα και στη συνέχεια κατέληξε κάτι άλλο. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί να το πούμε κάτι. Τους ανταγωνιστές της. Τη θέση της στον πλάτο. Και ένα τελευταίο λοιπόν. Ίσως πάλι περίεργο, αλλά πολύ εργοδότες. Επειδή χρησιμοποιούν τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, να δώσει αλήθεια, κοιτάνε, υπάρχουν κάποιοι βέβαια που κοιτάνε, το προφίλ του καθενός. Μπορεί έστω κάτι από εκεί κάτι να του λύσει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έστω μέσα στις φωτογραφίες, έστω από αυτά που έχουν βάλει. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνετε και εσείς. Δηλαδή, αν ξέρετε το άτομο το οποίο θα γιατί όχι, να μην πείτε και εσείς Facebook, Twitter, LinkedIn, δεν είναι αρκετό, μπορείτε να το κάνετε κάτι από εκεί. Να δείτε έτσι τι φάση. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι καλύτερα να ξέρετε τουλάχιστον με ποιο άνθρωπο, με ποιο άτομο μιλάμε, έτσι και παρουσιακά, να δούμε και να σταθούμε λίγο μήνα. Να πούμε λίγο μηχανή, έτσι να λέει, να μην το έχουμε και αυτό. Αυτά πολύ έχουν προτάσει το ίδιο στην έρευνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι συνεδέσεις που υπάρχουν. Είναι η ατομική συνέντευξη. Η ατομική συνέντευξη είναι ο υποψήφιος και ο αξιολογητής. Απλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν δύο αξιολογητές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση να έχει συνεδέσεις με δύο. Συνήθως ο ένας κάνει ερωτήσεις και ο άλλος συνήθως παρακολουθεί την κουβέντα. Είναι η συνέντευξη απέναντι σε μία επιτροπή. Συνήθως μπορεί να αποτελείται από 3, 4 ή 5 άτομα αυτή η επιτροπή. Συνήθως αυτό το κάνουμε όταν υπάρχουν πολλοί υποψήφοι ή όταν θέλουν να εξοικονομήσουν τον χρόνο ή όταν θέλουν περισσότεροι από ένα να πούνε τη γνώμη του. Δηλαδή και ο προϊστάμενος και ο εργοδότης και ο διοικητής. Και είναι η διαδικτυακή συνέντευξη όπου εκεί τι κάνουμε. Βάζουμε όλους τους υποψηφίους σαν μια ομάδα να μιλάνε μεταξύ τους και αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πηγαίνει, κρίνει ποιος είναι ο ικανός για να μπορέσει να διοικήσει μια ομάδα ή ποιος είναι ικανός να μπορέσει να ακούσει τον άλλον και στη συνέχεια αυτό συνήθως το καλούμε σε μια δεύτερη συνέντευξη, απλά πλέον ατομική. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε ενώ σε μια συνέντευξη. Καταρχήν πρέπει να λιώσουμε από την επίκληση, γιατί αυτή τη στιγμή που μας κάνει μια συνέντευξη, σημαίνει ότι το γραφικό μας σημείωμα έχει προκαλέσει μια θετική εικόνα, μια καλή εντύπωση. Θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι σχετικά με το βιογραφικό μας σημείο να τι γράφουμε, να πούμε όλα τι γράφουμε, να ακούσουμε επίσης και την θέση που έχουμε στείλει στην εταιρεία, γιατί μπορεί να ερωτηθούμε κάτι πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε απαντήσεις για ενδεχόμενες ερωτήσεις που μπορούν να μας κάνουν, όπως επίσης και τι ερωτήσεις θέλουμε εμείς να κάνουμε απέναντι στον εργοδότη. Και να είστε ενήμεροι σχετικά με το κλάδο της εταιρείας, γιατί πάλι μπορεί να σας ρωτήσουμε τι γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη εταιρεία που έχετε πάει εντό τη συνέντευξη. Τι πρέπει να προσέξετε στη γλώσσα του σώματό σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Θα πρέπει καταρχήν να έχετε μια καλή εμφάνιση όταν μιλάτε, αλλά δεν θα πρέπει να δείξετε κάτι διαφορετικό με διαφορετική εικόνα με αυτή την οποία έχετε. Δεν θα πρέπει να δείτε ότι είστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είστε. Θα πρέπει να προετοιμάσετε τον χρόνο σας, ούτως ώστε να φτάσετε περίπου 5-10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού σας, γιατί ακόμα και μια μικρή καθυστέρηση μπορεί και σε εσάς να προκαλέσει άγχος. Θα πρέπει επίσης η χειραψία σας με τον εργοδότη και στην αρχή αλλά και στο τέλος της συνέντευξης να μην είναι ούτε πολύ χαλαρή γιατί είναι την έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά ούτε και πολύ σκληρή γιατί πάλι θα δείξει ότι είμαστε αγχωμένοι. Επίσης, όταν μιλάμε με τον αξιολογητή μας, θα πρέπει το σώμα μας να είναι ελαφρώς λιγμένο από την καρδιά του αξιολογητή, γιατί έτσι δείχνουμε ενεργητικότητα και ενδιαφέρον προς τον συνομιλητή μας. Θα πρέπει να το δώσουμε. Θα πρέπει επίσης, όταν μας κάνει ερωτήσεις, να το κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε τη μεγάλη δουλειά στο τύπο, στο καμπάνι, γιατί πάλι δείχνουμε ότι είμαστε αγχωμένοι, θα μπορούμε να είναι ψέματα. Και στο τέλος της συνέντευξης, θα το χαιρετήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που διέθεσε και να τον ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποιο επόμενο βήμα
Η εργασία αναζήτηση προσωπικού. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια μου έρχεται η έκθεση. Δεν θα πρέπει να απαντάμε υποκριτικά. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε το προηγούμενο εργοδότη μας, γιατί μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί και για αυτό το εργοδότη να κάνουμε κάτι παρόμοιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λέμε ψέματα, πάντα θα δίνουμε αληθή στοιχεία, να αποφεύγουμε τη αλήθεια και την κριτική, να μην ξανασκεφτούμε ακόμα κι αν δεν μας αρέσει ο τρόπος της διεξάγησης της συνέντευξης, να μην διακόπτουμε τον συνομιλητή μας και ειδικότερα τον πρώτο ραντεβού να μην κάνουμε ερωτήσεις για διακοπές, ωράριο, λεφτά, φυσικά. Τώρα, πάμε να δούμε και θα είναι κάτι προσθέσεις μετά, γιατί θα κάνουμε μια σουσούλα μετά. Να λες ερωτήσεις που μπορεί να σας κάνουν σε κάθε συνέντευξη. Μπορεί να σας ρωτήσουμε με βάση ποια κριτήρια επιλέξατε τις συγκεκριμένες σπουδές ή το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μπορεί να σας ρωτήσουμε πώς κρίνετε εκ των υστέρων τις επιλογές που κάνατε σε κάποιες σπουδές σας. Αν ήταν κάτι που θα αλλάζατε, τι ήταν αυτό το οποίο θα αλλάζατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αρνήσετε τόσο πολύ να πάρετε το πτυχίο σας. Πιθανές ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία. Μπορεί να σας ρωτήσουν ποια ήταν τα καθήκοντά σας στην προηγούμενη θέση εργασία. Για ποιο λόγο πήγατε από την συγκεκριμένη εταιρεία ή επιχείρηση που ήσασταν. Ή τι σας έκανε να φύγετε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε σε μια καινούργια θέση εργασία. Επίσης, μπορεί να σας ρωτήσουν γιατί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κάνετε τόσες εργασίες. Ή πώς φαντάζεστε την καριέρα σας μετά από 5-10 χρόνια. Μετά τώρα από τη συνέντευξη, μπορείτε να κάνετε σημειώσει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Αυτά είναι καθαρά για τον εαυτό σα, να σημειώσετε τα αρνητικά σημεία και να τα προσέξετε στι επόμενε συνεντεύξει, απλά για να γίνετε πολύ όρθιοι καλύτεροι. Και ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν δεν σα έχουν καλέσει από την εταιρεία που πήγατε, μπορείτε μετά από περίπου 15 μέρες να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να ρωτήσετε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη διαδικασία αναζήτηση προσωπικού. Τώρα, οι ερωτήσεις μπορείτε να φέρετε εσείς με την εξέλιξη. Μπορείτε να τους ρωτήσετε αν υπάρχει κάποιο σύνθημα αξιολόγηση προσωπικού. Μπορεί να σας ρωτήσετε αν θα έχετε κάποια απάντηση σύντομα σχετικά με την αξιολόγηση με τη διαδικασία αναζήτηση προσωπικού. Αν πως άνθρωπος πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη επιχείρηση. Αν θα δουλεύετε μόνος, αν θα δουλεύετε με κάποια ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, ότι βασική παράγοντα για την επιτυχία της συνέντευξης είναι να μην ξεχνάτε ότι είναι η θετική μας στάση απέναντι στη δουλειά, ότι είναι οι επικοινωνιακές μας ικανότητες, η ευελιξία μας και πάνω απ' όλα η προσωπικότητά μας. Οπότε δεν θα γράψουμε για κανένα και τίποτα, γιατί ακόμα και να το πετύχουμε να το αλλάξουμε στη διαδικασία της συνέντευξης, μπορεί αργότερα να είμαστε υπαλληλό πάνω στις προσωπικές εργασίες που έχουν καθιέσει. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω μια ασκήση, και τελειώσουμε φυσικά. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, αρχικά, δύο άτομα πάνω. Αυτή η καταποτήρηση, αυτός που έχει κάνει ο άλλος το βιογραφικό του άλλου. Και αυτό θα πάνε και θα κάνει ο ένας τον εργοδότη και ο άλλος τον υποψήφιο. Επίσης να πω ότι περιμένουμε κάποιον από το business school, γιατί πριν και για εκείνες πληροφορικής και τον Μιχαλιγόρ. Το μαλλιό του το business. Είναι λοιπόν αυτή που Thank you.
Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ να σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω Gracias.
πώς θα αντιδράσετε με τέτοιες δουλειές αλλοδίες. Πρώτα απ' όλα, πώς θα εγγυηθεί, γιατί η ηλικία μας στο μέλλον δεν έχει πίεση χρόνου και πίεση των τελευταίων, δεν θα βγάλει στη δουλειά γιατί αν είσαι ελεύθερο, θα είναι μόνο έτσι. Δεν μπορεί να σε κάνει να χάσει τον εγώ σου χρόνο στη δουλειά. Να ξέρεις επίσης ότι τη δουλειά δεν είναι αυτό. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει τη διαιτία για το μεταβάλλον. Θα μπορούσα να πάω στον έλεγχο εάν έπρεπε, ας πούμε, να απαντήσω κάποιο πελάτη. Μπορούσα να πάω στον έλεγχο αν κάποιος πελάτης μου έκανε μου ασκούσε κάποια πίεση για να πάρει μια απάντηση για κάτι που δεν γνωρίζω. Ενώ δεν βλέπω καλό το μάθω, ας πούμε. Και το ωράριο σε όπως γνωρίζω ότι είναι πάνω από τις 8 ώρες. Έχω ήδη εργαστεί που βλέπω τις εταιρείες και το 7 ώρο για μένα ήταν κάτι πιο παράδειγμα. Θεωρείς ότι είστε στην αντισύγκρουση. Βασικές, τα παραπάνω γνώση του προγραμματισμού, αλλά και για το ιστορία των εμπολιστών, την ανάπτυξη τους. Λέγαμε ότι είναι υποθέσεις που κουβάζεται και περίπου τι περιάχνει ο χρόνος του κόσμου, τι θεμάτων είναι το μάτι. Σπούδασα με την Ελληνική College, τη διευθυντική.
το οποίο συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι. Κατά βάση έμαθα αρκετές έννοιες και εφαρμογές του προγραμματισμού σε πολλούς τομείς. Τόσο στους βασικούς τομείς, όπως και στον τομέα του gaming, για τον οποίο ενδιαφέρθηκα κιόλας και δεν δήλωσα ότι έκανα και την αίτησή μου τη δουλειά. Σας ενδιαφέρει από το τομέα του gaming, έχετε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό, έστω και ως εργασία, αλλά σε κόλλη. Ναι, βέβαια. Πω, αρκετά μικρή ηλικία τα έλεγα. Από την ηλικία των 12. Ναι, ως χρήστης. Ως προς το τομέα του δωρεάν να το βάλω όπως στο παιδιά, ή ως προς την αγορά του παιδιά. Θα έλεγα ότι όποιος κάνει δύσκολα πράγματα. Σε οποιοδήποτε τομέα γκέμι. Και στα παιδιά ρόλο, και στα παιδιά της αρχηγικής και στο πάντα. Αν λοιπόν η Microsoft ζητούσε να προτείνετε ένα παιχνίδι να αναπτύξει ένα νέο παιχνίδι για την ελληνική αγορά, από την εμπειρία σας, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να το κάνει? Από την εμπειρία σας. Θα έλεγα ότι ένα διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων θα είχε πολύ επιτυχημένες πωλήσεις, καθώς αρκετά άτομα που γνωρίζω έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση προς αυτό το είδος παιχνιδιών. Η δουλειά του προγραμματιστή είναι λίγο κλειστή, δεν θα είναι πολύ ενδιαφέρον ανθρώπου. Αυτό σε ενοχλεί. Εδώ βάζει με κοινωνικό άνθρωπο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ακόμη και έτσι θα θεωρώ ότι θα θεωρήσω ότι είναι αυτό το μοναχικό. Το θέμα κατά βάση είναι τόσο πολύ την προσωπική επαγγελματική μου ανέκδοση, αλλά η επιτυχία που θα μπορούσε να έχει το εργαστικό δημιούργημα μου και της ομάδας μου. Υποθέτω ότι το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, η επιτυχία ενός νέου παιδιού θα μπορούσε να φέρει κάποια επαγγελματική ρήξη και όχι μόνο για ένα επαγγελματικό. Θα είναι ένας πρόβλημα στην κιθάρα. Καθώς δεν ασχολούμαι ακριβώς μόνο με αυτό, αλλά και για και ηχογραφήσεις για κομματιών και ειδικά αγωγήσεις και γνωρίζω τα βασικά τουλάχιστον για κάποια βασικά προγράμματα μίξης, ας πούμε, το αντάστοιχο πήρε να αυτά. Πιστεύω πως ναι. Ίσως όχι υπερβολικά, αλλά θα μπορούσα να παρέχω κάποια μουσική υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση σας. Thank you.
CEO, τι να κάνω. Λοιπόν, δυναμικότητα με μία μικρή επίθεση, με μία μικρή. Αυτό το καλό. Την έχει γνώσει και πρέπει να δείχνει, ναι, γιατί ουσιαστικά ήταν το ήταν άμυνα σε αυτό το οποίο δινόταν ως νοητήτη. Έτσι μία μικρή επίθεση, που πήγε να το κάνει μέσα στον δυναμισμό και πάνε και αυτό το πράγμα. Άλλο μία μικρή. Όπως για να πούμε, είναι ένα θέμα που διαθέτει, όταν μπορεί να κάνει κάτι για το οποίο δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι που μπορούμε να το κάνουμε. Ήταν πολύ ωραία απάντηση ότι ναι, μπορώ να παρέχω κάποια μουσική υποστήριξη, να μπορεί να μιλάτε τελείω, αλλά δεν ξέρω κιόλα ότι μπορώ να συνδέσω τα πάντα για ένα παιχνίδι. Σε ενδιαφέροντα θέματα, παρουσιάζουμε τι δυνατότητε μα. Δεν έχει καμία απορία, γιατί έχει τελειώσει η παρουσίαση με την ευκαιρία. Με το Skype ότι θα έχει 2 ώρες το πρόγραμμα, έχουμε αύριο κανονικά άλλο 1-3 ώρες σεμινάριο πάνω στην αναζήτηση εργασίας. Λόγω της απεργίας αυτό μεταφέρεται ακριβώς την ίδια ώρα την επόμενη Τρίτη. Οπότε θα κάνω λίγο υπομονή. Να ρίχνω πολύ την κυρία Μονή.